Τώρα, χωρίς πιστούς, με απαγορευτικές κορδέλες και περιπολικά στον προαύλιο χώρο, έγινε ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά. Τις συγκινητικές εικόνες με τους πιστούς να κάνουν δακρυσμένοι το σταυρό τους από μακριά, κατέγραψε ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Μητροπολίτης Πειραιός χωροστατεί στη Θεία Λειτουργία στον άδειο από πιστούς Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μεγάλο Λιμάνι. Η Εκκλησία πάντοτε ταπεινώνεται και κενώνεται, γιατί αυτό είναι το έργο της, να σώζει ψυχές και να τις προσαγάγει στον ζώντα Θεόν. Τα μέτρα ασφαλείας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου εδώ στον Πειραιά είναι δρακόντια. Αστυνομικοί υπάρχουν παντού σε όλα τα περιβάλλοντα χώρο του ναού. Ενώ, όπως βλέπετε κι εσείς, κόκκινες κορδέλες αποκλείουν την είσοδο σε όποιον θελήσει να πλησιάσει το ναό. Δεκάδες πιστοί θέλησαν να προσκυνήσουν, όπως ο κύριος που βλέπετε, συνταξιούχος ναυτικός που γλίτωσε από ναυάγιο. Στάθηκε όμως αδύνατο λόγω των μέτρων ασφαλείας. Περίεργο. Άσχημα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, να το ξεπεράσουμε. Είχατε γλιτώσει από ναυάγιο, ε? Ναι. Σοβαρό ναυάγιο. Οι κύριες που βλέπετε ήρθαν στο ναό γιατί είχαν κάνει τάμα. Σαν χτες, μάλλον, χειρουργήθηκε άντρας μου καρδιά. Και συνέπεσε με το σημερινό και ήρθαμε για το τάμα, αλλά δεν μας αφήνουν να δούμε τίποτα. Ο Θεός μας βλέπει. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Πολλά. Στα μέτρα πειθάρχησαν και αρκετοί εορτάζοντες που αρκέστηκαν να κάνουν το σταυρό τους έξω από τον Ιερό Ναό και να αποχωρήσουν. Ήρθατε ανάψει ένα κεράκι. Ένα κεράκι. Δεν πειράζει. Για τον χρόνο είμαστε καλά. Κάθε χρόνο γιορτάζω το παιδί μου και έρχομαι, αλλά φέτος ήρθα να ίσα να είμαι απαίτητο.